Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο τίτλος της σημερινής μας εκπομπής είναι «Νέοι και εξαρτήσεις». Ποιες είναι οι εξαρτήσεις, γιατί είναι επικίνδυνες, πώς μπορούμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, ποιες είναι οι δομές σήμερα που μας βοηθούν, ποιος είναι λόγος της Εκκλησίας, θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε Κυριακή, η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε Κυριακή έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι, σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας τον πατέρα Χαράλαμπο. Ο πατέρας Χαράλαμπος είναι εφημέριος στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Κυρίου εδώ στο Ηράκλειο. Την ευχή σας, πατέρα Χαράλαμπε. Μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα και όσοι θέλετε, θα δείτε μας. Μαζί μας ακόμη είναι ο κύριος Μιχάλης Σκουλάς, είναι υπεύθυνος και θεά Αριάδνη, περιφέρειας Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου. Καλησπέρα, κύριε Σκουλά. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμάς τιμή και χαρά μας, κύριε Γέλη, που μας δική μας πολύ μεγάλη χαρά και ως ειδικός για να πούμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Και μαζί μας ακόμη είναι η κυρία Αργυρό Παπαδάκη, είναι υπεύθυνη μονάδας εφήβων του και θεά Αριάδνη. Καλησπέρα, κύριε Παπαδάκη, μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Κύριε Σκουλά, να ξεκινήσουμε με εσάς, επειδή μιλούμε και λίγο πιο εξειδικευμένα σήμερα, λέμε εξαρτήσεις και ειδικά για τους νέους. Όταν λέμε τη λέξη εξαρτήσεις, στο μυαλό μας πηγαίνει κυρίως τα ναρκωτικά, βέβαια, στις ουσίες. Οι εξαρτήσεις τι είναι ακριβώς, τι περιλαμβάνουν και ο ρόλος σας εκεί, που είναι υπεύθυνος για όλο το ΚΕΘΕΑ, ποιος είναι ακριβώς? Αφού ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πάλι την εκπομπή, έχω ξανά. Ναι, τα έχω ξαναπεί πριν κάποια χρόνια, βέβαια. Πιστεύω ότι η Αρχιεπισκοπή διαχρονικά είναι και δίπλα στο έργο του φορέα. Δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες δεν μπορεί να το αποφύγει και η κριτική κοινωνία. Μιλάμε σωστά, όπως είπατε, πλέον για εξαρτήσεις και όχι για ναρκωτικά, όπως τη δεκαετία του 80 ήταν πιο γνωστά, κυρίως με τις παράνομες ουσίες, ηρωίνη και κάναβη. Σήμερα μιλάμε για εξαρτήσεις, τόσο νόμιμες όσο και παράνομες, γεγονός που δηλώνει ότι η εξαρτήση είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, κοινωνικό φαινόμενο κατά βάση, ψυχοκοινωνικό, βιοψυχοκοινωνικό αν θέλετε, που εξελίσσεται διαρκώς, μεταλλάσσεται και στα 33 χρόνια που είμαι εγώ δεν ήταν μία χρονιά χωρίς έκπληξη. Τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, δυστυχώς και στο νησί μας, οι εξαρτήσεις κάθε μέρα απασχολούν τόσο το αστυνομικό δελτίο, όσο και τα θεραπευτικά προγράμματα, αλλά και το ΕΣΥ. Όπως είπατε σωστά, δεν μιλάμε μόνο για τα ναρκωτικά. Δυστυχώς οι νόμιμες εξαρτήσεις, κυρίως δηλαδή ο τζόγος πλέον, το αλκοόλ και το διαδίκτυο, απασχολεί κατά το 50% των ετοιμάτων καθημερινά στο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα που είναι στα Χανιά, το δικό μας πρόγραμμα, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στην Ιεράπετρα, στη Ρόδο και στην Κάλυμνο. Και νόμιμες και παράνομες, αυτό μου έκανε εντύπωση. Και είπατε το διαδίκτυο, δηλαδή θα το βάζετε στην ίδια θέση περίπου με τον αλκοολισμό. Είναι τόσο πολύ. Ναι. Έχετε περιστατικά δηλαδή πολλά νέων που. Ναι. Στην αρχή, τα τελευταία 5 χρόνια. Θα έλεγα 7, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια, χρονιά τη χρονιά, το πρόβλημα είναι όλο και μεγαλύτερο και αυτό το βλέπουμε και από τα αιτήματα των εκπαιδευτικών από τα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, ακόμα και δημοτικά. Ναι, στην αρχή θεωρούσαμε ότι ήταν θέμα των εφήβων μόνο, θα τα πει η κυρία Παπαδάκη αυτά καλύτερα από μένα, αλλά δυστυχώς βλέπουμε έχουμε αιτήματα και από ενήλικους, τόσο με την απασχόληση στα games, αλλά δυστυχώς και με το πορνό. Είναι μια καινούργια δυστυχώς πληγή. Οπότε το διαδίκτυο ουσιαστικά κρύβει μέσα τον τζόγο, όχι μόνο ότι κοιτάει κάποιος και εθίζεται. Ακριβώς, και το πορνό. Είπατε και τις ανήθικες ιστοσελίδες πορνό κτλ. Αλλά και τα παιχνίδια και το βάζει συνεχώς στο να ποντάρει, να χάνει λεφτά, φαντάζομαι χρήματα. Εξοικειώνται από πάρα πολύ μικρότερη ηλικία. Μικρότερη, αλλά δυστυχώς και μεγαλύτερη μπαίνουν σε ηλικία. Από τα 30 και μετά. Ναι, και αυτό φοβερό. Και το ρώτησα κυρίως επειδή λέμε τις εξαρτήσεις. Και φοιτητές, ακόμα και παιδιά τα οποία δεν θεωρείς ότι θα μπορούσαν να. Λόγω του ότι έχουν και μια εκπαιδευτική πορεία, δυστυχώς πολλοί φοιτητές. Ναι, από το Πανεπιστήμιο και αυτό. Το ένα και το άλλο της Κρήτης. Και θέλαμε έτσι τη γνώμη τη δική σας, επειδή είστε και ειδικός, να γνωρίσουμε
να δούμε και το ρόλο της Εκκλησίας στο θέμα αυτό, αλλά να δώσουμε και μια ελπίδα στον κόσμο. Τελικά, παρότι είναι πολύ τραγικά γεγονότα, και όποιος τα περνάει ξέρει πόσο τραγικά είναι, τελικά υπάρχει ελπίδα, ειδικά στην Εκκλησία που μιλούμε και εν Χριστώ. Σωστά, κύριε Λίλη, και αυτό είχα και εγώ στο νου μου. Τα ναρκωτικά έχουν μια, δυστυχώς, θλιβερή πλευρά. Από την άλλη, υπάρχει αρκετός μύθος, όχι μόνο ένας, αρκετοί μύθοι. Το γεγονός όμως που θέλω εγώ να δηλώσω και σήμερα, επειδή να σας πω μόνο ότι φέτος περάσανε από το πρόγραμμα 1.300 ξεχωριστά άτομα. 1.300 μόνο φέτος. Ναι, ναι, ναι. Μιλάμε για τη Ρόδο, την Κάλινο, ναι, τα Χανιά. Νότιο Αιγαίο που είπαμε στο βέβαια. Όταν κάποιος έρχεται σε εμάς, φανταστείτε ότι δεν είναι τώρα μια απλή ανησυχία σε σχέση με το εξάρτη. Υπάρχει κάτι κάποιο πρόβλημα. Κάτι έχει πάρει ουσίες. Ή κάποια κρίση. Ναι. Αυτό που θέλω να δηλώσω με την εγγύηση που έχουν τα 30 χρόνια, ότι όχι μόνο γίνεται, γίνεται, πολλοί κόσμος μπορεί να γλιτώσει από αυτό την παγίδα, πολλές οικογένειες μπορούν να βγουν, φυσικά όμως χρειάζεται και κάποιος μια προσπάθεια, τόσο σε ψυχολογικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο, ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Και φυσικά ένα μερίδιο ευθύνης που συμβάλλει λιγότερο ή περισσότερο στην πρόληψη υποτροπής, το έχουμε όλοι οι υπόλοιποι ως κοινωνία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε εξειδικευμένα πράγματα. Ευχαριστούμε θερμά να έρθω σε εσάς, κυρία Παπαδάκη. Ο τίτλος σας λέει «Εφήβων». Πάρα πολύ έφηβη. Δηλαδή, πρώτη γυμνασίου και μέχρι τρίτη ηλικίου. Ναι. Θα σας πω. Εγώ εκπροσωπώ τη μονάδα που ασχολείται και υποστηρίζει έφηβους και νεαρούς ενήλικες από 13 έως 21. Μάλιστα. Και εκεί προσπαθούμε να βοηθήσουμε και τα εφηβάκια, τους έφους, τους νεαρούς ενήλικες και τις οικογένειές τους, οι οποίοι, η οικογένεια είναι και η πρώτη που έρχεται συνήθως και εκφράζει ένα αίτημα. Με αυτές τώρα τις πιο συνηθισμένες, θα το πω, εξαρτήσεις, δηλαδή όντως είναι τα ναρκωτικά, ο τζόγος, το αλκοόλ και το διαδίκτυο. Τώρα που είπε και ο κύριος Κουλάς τα πόσα άτομα, ας πούμε, εξυπηρετούμε, εμείς μόνο στη μονάδα για φέτος πέρασαν τη δική μας την πόρτα γύρω στα 100 νεαρά άτομα, τα οποία ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 65% ήταν για τις ουσίες. Και δυστυχώς, πέρα από την κάναβη που τίνει πλέον να είναι κάτι πολύ σύνηθες και επιτρεπτό, θα έλεγα κιόλας, έχουμε για πρώτη φορά πολύ έντονα περιστατικά με την κοκαίνη. Αυτό είναι κάτι βαρύ αυτό. Είναι αρκετά πολύ βαρύ και μάλιστα έχει χαμηλώσει πάρα πολύ και ο μέσος όρος ηλικίας των παιδιών που προσεγγίζουν το πρόγραμμα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν ένα παιδί, και αυτά τώρα που σας λέω είναι βάσει στατιστικών που κρατάμε το πρόγραμμα και η συνάδελφος η Αθηνά Λιουδάκη, είναι παιδιά λοιπόν που έρχονται και έχουν ως αίτημα τα ίδια συνήθως ή έχουν κάποια παραβατική συμπεριφορά που δυστυχώς βλέπετε κι εσείς εδώ, ειδικά το κανάλι, η εφημερίδα. Κάθε μέρα υπάρχει συνήθως. Υπάρχει συνήθως ένα πρωτοσέλιδο με την παραβατικότητα. Αυτά τα παιδιά είναι που προσεγγίζουν σε εμάς, γιατί αυτά τα παιδιά είναι και εκείνα του τελευταίου του θρανίου που δεν τους δώσαμε φωνή, που δεν τα ακούσαμε ποτέ. Ναι, ναι. Οπότε έρχονται σε εμάς, προσπαθούμε τώρα μέσα από τις ομάδες της αυτοβοήθειας που κάνουμε να τα βοηθήσουμε λίγο να δούμε πώς να ενταχθούν, ας πούμε, στην κοινωνία. Το μόνο σημαντικό για μένα είναι να πω ότι σε αυτές τις ηλικίες εξάρτηση δεν υπάρχει ακόμα. Προς Θεού, δηλαδή, να μην το χαρακτηρίσουμε έτσι. Γιατί έτσι κι αλλιώς η εξάρτηση δεν είναι κάτι που ξεκινάει Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, ας πούμε. Θέλει μακρό χρονικό διάστημα. Θέλει αρκετό διάστημα και ξεκινάει με τον απλό τον πειραματισμό. Μετά ξεκινάει αυτό που λέμε εμείς η κοινωνική χρήση, δηλαδή θα το κάνει με την παρέα. Μετά αρχίζει πιο πολύ η ενεργή αναζήτηση κτλ. Οπότε εμάς τα παιδιά είναι εκεί, στην αρχή, ας πούμε, που προσεγγίζουν. Και είναι αυτό τώρα, όλη η δουλειά και όλο το έργο γίνεται να μπορέσουμε να το σταματήσουμε. Ναι. Παράλληλα, πέρα από αυτά, κάνουμε και επανεβάσεις στα σχολεία. Και αυτό ήθελα επίσης να επισημάνω ότι φέτος, επειδή είμαι και εγώ αρκετά πλέον χρονιά στη μονάδα, ήταν η πρώτη χρονιά που ήρθανε από τις αρχές Σεπτεμβρίου τα αιτήματα για παρέμβαση μέσα στο σχολείο, γιατί εμείς κάνουμε
παρέμβαση όταν υπάρχει ενδεδειγμένη χρήση. Δηλαδή, επειδή είμαστε, δεν κάνουμε δηλαδή αμυγός πρόληψη. Ναι. Πρόληψη κάνει η κινητή μονάδα του προγράμματος. Παρεμβαίνουμε όταν ένα σχολείο μας λέει, ελάτε γιατί υπάρχει θέμα, και νομίζω ότι πάλι είχε βγει στη δημοσιότητα ένα πρόσφατο, ας πούμε, περιστατικό, που αυτά τώρα βγαίνουν στη δημοσιότητα. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Δεν θυμόμαι ότι ήταν τόσο νωρίς, αρχές δηλαδή. Από αρχές Σεπτέμβρη, που συνήθως φανταστείτε ήταν επειδή είχαν αυτές τις θεματικές. 11 Σεπτεμβρίου γίνεται ο αγιασμός. Ναι, τόσο νωρίς και ακόμα δηλαδή δεν έχουν σταματήσει τα αιτήματα και από δημοτικά. Απλά δυνατούμε κι εμείς να τα υποστηρίξουμε όλα. Ναι. Πάντως με αυτό που λέτε ότι δεν είναι ακόμα εξάρτηση στην ηλικία, άρα το δικό σας πρόγραμμα είναι μια καλή πρόληψη. Δηλαδή θα βοηθήσει αν κοπεί από εκεί, αν κατάλαβα καλά. Ναι, ουσιαστικά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε μια έγκυρη παρέμβαση. Δηλαδή να δούμε όλους τους τομείς που το παιδί με τους οποίους ασχολείται, δηλαδή και την παρέα του και το σχολείο του, και εκεί να παρέμβουμε με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο για να το υποστηρίξουμε και τις οικογένειές τους. Γιατί στους εφήβους περισσότερη δουλειά κάνουμε με την οικογένεια. Επειδή είναι ακόμα ανήλικοι και έχουν τον πρώτο λόγο οι γονείς, μπορούν να καταλάβουν, να επηρεάσουν κάποια πράγματα. Ή ομιγέννητο και υπάρχει εκεί κάποιο που μπορεί να είναι χρήστης. Αυτό τώρα ισχύει που λέτε, αλλά και το πρώτο που είπατε, δηλαδή ότι ναι, είναι και τα παιδιά δυστυχώς δεύτερης και τρίτης γενιάς που έρχονται σε εμάς, δηλαδή υπήρξε είτε ο μπαμπάς ή ακόμα περισσότερο ο παππούς που έκανε χρήση. Οπότε είναι κάτι που είναι αρκετά οικείο μέσα στο περιβάλλον τους. Οπότε έρχονται σε εμάς να κάνουμε οτιδήποτε, ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε και στους εφήβους να πούμε πολλά, που είναι και το θέμα μας σήμερα. Ναι. Πατέρα Χαράλαμπε, ακούσαμε και τους δύο εξειδικευμένους ανθρώπους που ασχολούνται με τα ζητήματα αυτά από το ΚΕΘΕΑ. Η Εκκλησία, ποια ποιμαντική μέρημνα, ποια γνώμη, ποια σκέψη έχει πάνω στο θέμα αυτό? Με πολύ ενδιαφέρον άκουσα τις απόψεις και του κυρίου Σκολάκη και της κυρίας Παπαδάκης, οι οποίοι με την επιστημοσύνη τους μας έδωσαν και κάποια στοιχεία πολύ σημαντικά, και θα σταθώ σε αυτό που είπαμε προηγουμένως, στην πρόληψη. Εκεί επικεντρώνει περισσότερο το ενδιαφέρον της η Εκκλησία, το ποιμαντικό ενδιαφέρον της. Δυστυχώς τα στοιχεία που έρχονται, τα στατιστικά και από ό,τι έχουμε διαβάσει όλοι μας, είναι πολύ θλιβερά. Ναι. Δεν ξέρω αν υπάρχουν νεότερα στοιχεία, αλλά εγώ διαβάζοντας κάπου στατιστικές είδα ότι ένας στους 7 μαθητές έχει κάνει μια φορά χρήση μια ναρκωτικής ουσίας, είτε μαριχουάνας είτε χασίς. Ναι. Και επίσης όταν ρωτήθηκαν, οι μισοί εκ των μαθητών είπαν ότι μπορούμε πολύ εύκολα να τα βρούμε αυτά. Αυτό είναι το πιο, θα έλεγα, επικίνδυνο. Ναι. Αλλά εκτός, όπως είπε ο κύριος Κουλάς πολύ σωστά, εκτός από τα ναρκωτικά και τα άλλα, το αλκοόλ, το κάπνισμα, είναι και αυτά σημαντικά στοιχεία που εξαρτήσουν των παιδιών. Όταν σήμερα το 60%, πάλι σε στατιστικές που διάβασα, των μαθητών έχουν κάνει χρήση είτε καπνού είτε αλκοόλ, ναι, και αυτό δεν χρειάζεται να το δούμε σε στατιστικές. Αν πάμε ένα βράδυ, ένα Σαββατόβραδο ιδιαίτερα, μια βόλτα στην πόλη μας εδώ στο Ηράκλειο, θα δούμε τι γίνεται. Υπερκατανάλωση αλκοόλ που δυστυχώς δεν ξέρουμε πού οδηγεί, ή βλέπουμε τα αποτελέσματα ενδεχομένως τις πρώτες πρωινές ώρες. Και ακόμη και κάτι άλλο, ότι η χώρα μας συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πρώτες στην κατανάλωση αλκοόλ και νικοτίνης, καπνού δηλαδή. Αυτά είναι θλιβερά νούμερα για μια χώρα η οποία σε ποσοστό πληθυσμού δεν είναι μαζί με τις άλλες. Ποιος είναι ο ρόλος της Εκκλησίας σε αυτή όλη τη διαδικασία? Κοιτάξτε, είπα και προηγουμένως, η Εκκλησία προσπαθεί να προλάβει κάποια πράγματα, η πρόληψη. Και αυτό ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Αν κατάλαβα καλά, η κυρία Παπαδάκη μας είπε ότι στην ηλικία των 12-13 χρόνων ξεκινάνε πολλά παιδιά τις εξαρτήσεις, είτε του ενός, είτε της μιας, είτε της άλλης ουσίας. Αυτό είναι πολύ θλιβερό, αλλά είναι, θα έλεγα, και ένα παρήγορο ότι ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, όπου εκεί οι γονείς μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Ναι, ναι, ναι. Και εδώ είναι ο ρόλος της οικογένειας και της Εκκλησίας. Εμείς λοιπόν σαν Εκκλησία έχουμε συνέχεια ανοιχτές τις πόρτες και της καρδιάς μας, όπως λέμε, και της Εκκλησίας,
να ακουμπήσουμε κάθε άνθρωπο ο οποίος μπορεί και θέλει τη βοήθεια της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θα δώσει τον πνευματικό της λόγο. Ναι. Δεν θα κατηγορήσω σήμερα και δεν θα κάνω κήρυγμα να πω «Α, ξέρετε όπως λένε οι μερικοί, α, είναι εξαρτημένα τα παιδιά μας γιατί ζουν σε ένα εξαρτημένο κόσμο». Μπορεί να είναι και αυτό σωστό. Αλλά δεν θα κατηγορήσουμε σήμερα ούτε τους γονείς, ούτε τους μεγάλους. Θα σταθούμε στο αντικείμενο το οποίο έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε ότι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην πρόληψη. Mm. Γιατί η θεραπεία δυστυχώς είναι πολύ δύσκολη. Και είναι και στα χέρια των πολύ ειδικών, ναι, θα λέγαμε. Θα το πω και μπορεί να είναι, να είναι δύσκολη κουβέντα αυτή που θα πω, ότι είναι ένας δρόμος χωρίς γυρισμό. Ναι. Κάποτε υπήρχε μια αφίσα που έλεγε ότι τα ναρκωτικά μας δείχνουν πού θα μας ανεβάσουν, δεν μας δείχνουν πού θα μας κατεβάσουν. Και είναι μια αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Σε αυτό λοιπόν η Εκκλησία εστιάζει το ενδιαφέρον της και θα πω και κάτι έτσι πιο πρακτικό που κάνουμε, τουλάχιστον το συνηθίζομαι και στην δικιά μου ενορία και στην περιοχή του Ηρακλείου δεν συνηθίζεται, ότι προσπαθούμε να κάνουμε και μια ενημέρωση στα νέα ζευγάρια πριν, ναι, κάνουν το γάμο. Όχι πώς θα είναι το ζευγάρι, αλλά τα παιδιά που θα κάνουν, πώς θα τα μεγαλώσουν. Ναι. Γιατί το πρόβλημα, όπως είπε και η κυρία Παπαδάκη, ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία στα μικρά παιδιά. Δηλαδή, τι πρότυπα θα δώσουμε στα παιδιά αυτά που θα μεγαλώσουν, τι ενδιαφέρον θα δείξουμε, όχι μόνο να τους γεμίσουμε το κεφάλι και την τσέπη τους, και αυτό καλό είναι. Καλό κάνουν οι γονείς, μοχθούν, θα προσπαθούν, αλλά περισσότερο να τους γεμίσουμε την καρδιά τους από αγάπη, αξίες, αρχές και στάσεις της ζωής, θα έλεγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συζητούμε για τους νέους και τις εξαρτήσεις. Αν θέλετε να κάνετε κάποια παρέμβαση, σχόλιο, αναφορά, με πολύ χαρά, η εκπομπή μας είναι πάντοτε ζωντανή στο 2810-398-160-161. Σε συνέχεια, αυτό δεν πρόλαβα να ρωτήσω πριν, πατέρα Χαράλαμπη. Οι νέοι για να πάνε εκεί, κάτι τους λείπει προφανώς. Τι είναι αυτό που τους λείπει, κατά τη γνώμη σας? Η Εκκλησία ποια γνώμη έχει για αυτό το θέμα? Γιατί να οδηγηθεί κάποιος εκεί? Ναι, σωστό είναι αυτό, είπατε. Ότι συνήθως όταν έχουμε μια παραβατική συμπεριφορά, υπάρχει ένα κενό. Ναι. Σε όλες τις συμπεριφορές υπάρχει ένα κενό. Υπάρχει το κενό πρώτα-πρώτα της κοινωνικής, θα έλεγα, και αγχωτικής κοινωνίας μας. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά μας σήμερα μεγαλώνουν σε ένα κόσμο... Δεν φταίνε αυτά όμως. Η κοινωνία τα ζητάει. Η κοινωνία δεν φταίει. Αλλά η Εκκλησία, το ενδιαφέρον της ποιο είναι? Αυτό το άγχος που έχουμε σχετικά με τη δουλειά τους, ναι, σχετικά με την κοινωνία, αυτό που πολλές φορές τους στερεί η οικογένειά τους, που δεν βλέπουν τους γονείς τους, που μάχονται, όπως είπα προηγουμένως, για να φέρουν, να έχουν τα πάντα από απόψε υλικών αγαθών. Όλα αυτά δημιουργούν ένα κενό στην ψυχή των παιδιών, και τα οποία παιδιά αρχίζουν ύστερα να το γεμίσουν με κάτι άλλο. Mm. Αυτό παρασυρώμενο, είτε από περιέργεια, τι είναι αυτό, είτε από καμιά φορά και από τη διαφήμιση, είτε για να φανούν στην παρέα τους ότι και αυτοί δεν υστερούν σε, ναι, κάτι. Ναι. Και χίλιες άλλες δυο, θα έλεγα έτσι. Όλοι αυτοί οι λόγοι οδηγούν στην κατάσταση. Οι λόγοι και οι αιτίες, ναι, που έχουν. Ένα πράγμα θα πω, και αν θέλετε επιτρέψτε μου, ναι, δεν το, ναι, λέω σαν Παπαχαράλαμπος, δεν το λέω σαν Εκκλησία, το λέω γενικά σαν κοινωνία. Να κοιτάξουμε την οικογένεια. Την οικογένεια. Η οικογένεια αυτή τη στιγμή, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, μαζί και το σχολείο και η Εκκλησία, τα υπόλοιποι, θα έλεγα, τις θεσμοί, παίζουν το ρόλο τους. Αλλά ιδιαίτερα η οικογένεια. Να προφυλάξουμε την οικογένεια, να έχει η οικογένεια μια συνοχή, μια αγάπη μεταξύ τους. Γιατί εδώ θα πω, και δεν θέλω να σας προλάβω, συγγνώμη, εσείς ξέρετε επιστημονικά κάποια στοιχεία περισσότερο. Δυστυχώς, όταν υπάρχει ένα τέτοιο περιστατικό στην οικογένεια, παιδιού που είναι εξαρτημένου, αυτό το έχω ζήσει και στην ενορία μου, συνήθως το ζευγάρι τραβάει διαφορετικούς δρόμους. Συνήθως εμείς οι άντρες, να το πω έτσι, δεν ενσύπτουμε στο ζήτημα. Πρόβλημα, αφήνουν την οικογένεια και από μακριά. Καμιά φορά φεύγουμε εντελώς, ναι, και θα παρατούμε όλα. Ενώ η μάνα, είτε και λόγω ευαισθησίας, είτε και υπερπροστασίας κτλ., συμμετέχει περισσότερο στο, ναι, πρόβλημα. Και εκεί είναι το πρόβλημά μας περισσότερο. Αν ήταν δεμένο και το ζευγάρι, αν το ζευγάρι είναι δεμένο, θα το ξεπεράσει. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκουλά, είπατε, αν κατάλαβα καλά, στην Κρήτη δεν ήταν τόσο πολλά τα φαινόμενα, τώρα είναι πολύ περισσότερα. Ή τείνουν να μοιάζουν με την Αθήνα. Αυτό κατάλαβα την αναφορά. Σίγουρα σας. Αυτό το εγγυούμε προσωπικά, βιωματικά, στα 30-33 χρόνια που είμαι στο πεδίο.
Δεν είμαστε ευτυχώς ακόμα Αθήνα, αλλά είμαστε πολύ κοντύτερα από ό,τι είμαστε πριν 10 χρόνια. Και όλα δείχνουν, δηλαδή, κοιτάξτε, κάθε μέρα στο σκαφάκι μας έρχονται αιτήματα δικαστικής αρχής για παραπομπές, είτε για ανήλικους, είτε για... Έχουν παραβατική συμπεριφορά, γι' αυτό έρχονται οι δικαστές. Ναι, εναλλακτικά, δηλαδή, ο ανακριτής, ο εισαγγελέας προσφέρει τη δυνατότητα της θεραπείας αντί της φυλάκης. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ πολλά παιδιά που το αξιοποίησαν. Υπάρχουν παραπομπές πάλι από τις δικαστές για ενδοοικογενειακή βία, όλο και περισσότερο, σχεδόν καθημερινά, εξαιτίας κυρίως της χρήσης του αλκοόλ. Όπου και εκεί πολλά δράματα εξελίσσονται, βουβά άλλοτε και πολλές φορές φτάνοντας στα άκρα, δυστυχώς φτάνουν και στις εφημερίδες και στα δικαστήρια. Ναι, δεν είναι. Νομίζω ότι καθημερινά, το βλέπει και η εφημερίδα, σας το είπε και η συνάδελφος, δεν είναι το θέμα κανείς να πει ότι η Κρήτη μπορεί να εξαιρεθεί από την. Ναι, πάνω στο βλέπετε ότι είναι πολύ πιο πυκνό τώρα σε σχέση με το παρελθόν. Ναι, και το πιο επικίνδυνο. Και σε αυτό όλα... συνέβαλε πώς, το διαδίκτυο, η ανοιχτή κοινωνία. Σωστά. Το πιο ανησυχητικό, αν θέλετε, πέρα από την ποσοτική αύξηση που ειδικά μετά την πανδημία είναι. Α, και η πανδημία ήρθε και το COVID. Έπαιξε το ρόλο της, όχι όμως ότι φταίει μόνο εκείνη. Ναι. Ίσως ήταν καταλήτης για λίγο γρηγορότερες εξελίξεις, αλλά όχι ότι φταίει η πανδημία. Ναι. Αυτό που είναι ανησυχητικό είναι ότι η ψυχοδιαγερτική ουσία, όπως είναι η κοκαίνη, περνά την ηρωίνη πλέον. Και μάλιστα σε μικρές ηλικίες. Που αυτό σημαίνει περισσότερη παραβατικότητα και πολλές φορές επιβαρημένη ψυχική υγεία, δηλαδή οδηγούν και σε ψυχιατρικά νοσήματα οι χρόνιοι χρήστες. Ένας που θα έρθει σε εσάς, πόσο καιρό μένει στο κεφαλαίο? Κοιτάξτε, κάθε περίπτωση είναι... Και έχετε πρόβλημα που μένουν μέσα ισόκλειστα και φεύγουν? Έχουμε προγράμματα εντατικής θεραπείας, διαμονής, 24 ώρες δηλαδή λειτουργίας, και ανοιχτά προγράμματα, λιγότερο ή περισσότερο εντατικά. Τόσο για τα νόμιμα, τζόγο, όσο και για τα παράνομα. Μάλιστα. Οι μορφές εθισμού, και στις φυλακές, επειδή το αναφέραμε πριν, αλλά για να το πούμε, είπαμε τα ναρκωτικά, ο τζόγος, το αλκοόλ, το διαδίκτυο. Σε αυτά κυρίως εστία. Ναι. Αυτά εσείς θεραπεύετε, ναι. Προσπαθείτε μέσα από το... Εξαρτητικές συμπεριφορές, λέμε, ας πούμε, το διαδίκτυο. Αυτές είναι. Ο τζόγο και το τζόγο. Έτσι. Και το τζόγο κυρίως. Και αυτό που κυρίως βλέπετε ότι υπάρχει το χρονικό διάστημα, θα φύγουν τα πρόσωπα, μετά υποτροπιάζουν, έρχονται πάλι σε εσάς. Κοιτάξτε, η υποτροπή, ακόμα και στις σωματικές ασθένειες, ναι. Καθαρά, είναι ένα σύνθεσμο φαινόμενο. Δηλαδή, είστε διαβητικός, ναι, και βέβαια, σας λένε, ναι, να μην παίρνετε ζάχαρη. Δεν είναι τόσο απλό. Ναι, έτσι. Ναι. Πολλές φορές η υποτροπή είναι απαραίτητη, έως και απαραίτητη, ώστε και ο ίδιος ή το περιβάλλον να συνειδητοποιήσει ότι κάποια πράγματα που είπαμε να συνεχίσουμε, πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε. Δεν είναι κακό. Κακό είναι να μην αποκλείουμε τη θεραπεία, την πρόσβαση στη θεραπεία του ή την προσπέλαση στη θεραπεία. Γιατί φαντάζομαι, αν έχει προχωρήσει και πολύ κάτι, είναι και πιο δύσκολο όταν το προλάβει. Φυσικά. Σε τι επίπεδο συνήθως έρχεται ο κόσμος? Έχει την τόλμη να έρθει νωρίς? Η έναρξη, όπως είπα και ο πατήρ Χαράλαμπος, είναι εκεί στα 12-13. Mm. Αλλά το πρώτο αίτημα, σοβαρό αίτημα θεραπείας, έρχεται εκεί γύρω στα 25-26. Οπότε έχει περάσει το εφηβικό της κυρίας, ναι. Παπαδάκη. Βέβαια, τώρα έχουμε και όλο και μεγαλύτερες ηλικίες εξαρτημένων. Από πέφτουνε, ναι. Ναι, δηλαδή... και άτομα μετά τα 60-65 μπορεί για πρώτη φορά και να... Όχι, που παρατείνουν τη ζωή τους στη χρήση και έχουμε μεγαλύτερες ηλικίες. Μάλιστα. Κυρία Παπαδάκη, επειδή μιλάμε για τους εφήβους, να μας πείτε λίγο ένα καθημερινό πρόγραμμα των εφήβων, ποιο είναι σε εσάς? Εννοείται σε αυτούς που προσεγγίζουν τη μονάδα ή γενικότερα στα παιδιά? Που προσεγγίζουν τη μονάδα. Ωραία. Θα πάνε κανονικά στο σχολείο τους, όσα καταφέρουν να πάνε, γιατί υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό που εγκαταλείπει το σχολείο. Δυστυχώς. Ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτό το drop out που λέμε, αλλά θα προσπαθήσουν με νύχια και με δόντια να παρακολουθήσουν το σχολείο. Μετά θα έρθουν σε εμάς το μεσημέρι, συνήθως μετά το σχολείο. Μάλιστα. Και εκεί θα υπάρξει μια σχετική φροντίδα στα παιδιά, γιατί δεν έχουν πάει καθόλου στο σπίτι, τους έρχονται από εμάς. Κατευθείαν σε εμάς. Οπότε να φάνε κιόλας να. Ναι, μπορούν. Συνήθως ή θα μαγειρέψουν κάτι μαζί τους, ή υπάρχει κάτι έτοιμο, ανάλογα.
η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά περιμένουν την ομάδα του. Το ΚΕΘΕΑ, το κύριο θεραπευτικό του εργαλείο, είναι η ομάδα έτσι κι αλλιώς. Mm. Δεν κάνουμε προσωποκεντρική. Νομίζω ακούστηκε και προηγουμένως. Δηλαδή το θέμα των εξαρτήσεων είναι πολυπαραγοντικό. Δεν είναι, όπως είπε σωστά ο πατέρας, ότι είναι ας πούμε, η οικογένεια, οι κακές παρέες. Αυτό είναι ένα συνοθήλευμα πολλών καταστάσεων. Οπότε με αυτή τη λογική κάνουμε και εμείς τις ομάδες. Είμαστε και εμείς το προσωπικό μέσα στην ομάδα. Είμαστε με έναν τρόπο όλοι ίσοι και συνθεραπευτές. Δηλαδή προσπαθούμε. Ναι. Οπότε τα παιδιά αυτό που φέρνουν συνήθως είναι η καθημερινότητά τους. Και αυτό είναι που ουσιαστικά κρύβεται και πίσω από τις εξαρτήσεις. Εκεί μόνο μια παρένθεση να κάνω. Ναι. Γιατί όταν ακούμε καμιά φορά εξάρτηση, το ακούγεται κάπως. Θα σκεφτείτε ότι η εξάρτηση είναι η άκρη του παγόβουνου. Δηλαδή αυτό που βλέπει κάποιος και τρομάζει, είναι όμως κάτι πάρα πολύ επιφανειακό και μικρό ουσιαστικά. Η δουλειά που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι αυτό που κρύβεται κάτω από το παγόβουνο. Δηλαδή εκεί είναι τώρα τα θέματα που φέρνουν τα παιδιά. Οι ανησυχίες τους, οι σχέσεις τους, οι συντροφικές, ερωτικές, οι οικογενειακές. Όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή αυτά που συζητάμε στην ομάδα, είναι η καθημερινότητα ενός εφήβου, που η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως γίνεται, οδηγείται τέλος πάντων η κοινωνία, είναι θέματα αρκετά σοβαρά. Δηλαδή υπάρχει πολύ ματέωση για τα παιδιά εκεί έξω. Δεν, δηλαδή σου λένε, θέλουν να εγκαταλείψουν, θέλουν το γρήγορο, το εύκολο. Δυστυχώς, εκεί θέλω να πω, σκεφτείτε ότι και η μουσική ακόμα που ακούνε τα παιδιά, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, έχουν τέτοια πρότυπα. Χωρίς να θέλω τώρα αντικοινωνικά, να αφήσουν την κοινωνία να φύγουν. Ναι, και να ζητήσουν το εύκολο, το γρήγορο, το ανώδυνο. Και όχι τη δουλειά και ναι, και εμείς τώρα είναι ουσιαστικά σαν να τους λέμε το ακριβώς αντίθετο. Ξέρεις, χρειάζεται να προσπαθήσεις, να μοχθήσεις, να το γουστάρεις κιόλας. Δηλαδή αυτό που κάνεις, να μην το κάνεις καταναγκαστικά. Ναι, ναι. Αλλά είναι ο ρόλος της οικογένειας έχει και ο θεσμός της έχει αρχίσει να χάνεται, εγώ θεωρώ. Δηλαδή είναι ένα θέμα. Το βλέπουμε και από τους γονείς που προσεγγίζουν. Δηλαδή, είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ το πώς θα κρατήσουμε ενωμένη την οικογένεια. Και δεν είναι απαραίτητα η κλασική της τη μορφή, ενώ ότι είναι και πολλές μονογονεϊκές οικογένειες που είναι συνήθως, ας πούμε, ένας από τους δύο τους γονείς, από τους γονείς, έρχονται σε εμάς προκειμένου να βοηθήσουν τα παιδιά. Και ίσως το μόνο που ήθελα και εγώ να αναφέρω σχετικά με την πανδημία, γιατί τη βιώσαμε, εμείς δουλεύαμε. Εσείς τότε. Δουλεύατε πάλι, επειδή δεν έβγαινε. Δουλεύαμε κανονικότατα. Και στην πρώτη πανδημία, κανονικό. Κανονικότατα, και μάλιστα τότε ήταν εκεί που υπήρχε μια απίστευτη έξαρση της εξάρτησης από το διαδίκτυο, γιατί υπήρχε η τηλεκπαίδευση, που δηλαδή ήταν εκείνο το οξύμορο. Από τη μία τους λέγανε. Στους χώρους σας ερχόταν τότε ή ήδη. Ερχόντουσαν, είχαν μια ειδική άδεια, όντας κι εμείς υγειονομικοί ουσιαστικά, μπορούσαν να προσεγγίσουν το πρόγραμμα με άδεια συγκεκριμένα, ναι. Ερχόντουσαν τα παιδιά. Απλά τότε αρχίζει να φαίνεται αυτό που βιώνουμε τώρα. Δηλαδή είναι σαν να ήταν ένα τσουνάμι που σηκώθηκε και έχει, τώρα βλέπουμε τα απόνερα. Ο τζόγος ειδικά δεν είναι μόνο ηλεκτρονικός που είπατε, δηλαδή και στα πρακτορία στα πρακτορία πηγαίνουν. Ο ΠΑΠ και ναι, τα ναι, ουσιαστικά ναι. Και πηγαίνουν πάρα πολύ εκεί οι έφηβοι και νεαροί ενήλικες. Και αυτό είναι ένα θέμα, βέβαια. Δεν είναι μόνο το. Ναι, ακριβώς. Και για το διαδίκτυο, γιατί εμάς προσεγγίζουν συνήθως οι γονείς και μου λένε το παιδί μου και δεν κάνει το ένα και είναι τόσες ώρες μπροστά σε μια οθόνη κτλ. Εκεί είναι και για μένα μεγαλύτερη δυσκολία το πώς θα τους δώσω λίγο να καταλάβουν ότι δεν είναι το κινητό ή ο υπολογιστής ή η κονσόλα το θέμα. Αυτό το μπερδεύουν όλοι. Ναι. Δηλαδή και η προσέγγιση που υπάρχει πλέον και στην επιστημονική κοινότητα λίγο μπερδεύει. Δεν κοιτάμε τις ώρες. Είναι το παιδί γιατί είναι τόσες ώρες εκεί. Κάτι προφανώς του δίνει που δεν βρίσκει διαφορετικά. Το τι του λείπει που λέγαμε, το βαθύτερο. Ναι, ας το πούμε και έτσι. Ή να σας πω και κάτι, μπορεί και να μην του λείπει τίποτα. Γιατί ξέρετε επίσης, δηλαδή εξαρτήσεις, όλα τα κοινωνικά τα στρώματα. Είναι μια συνήθεια απλώς, μια περιέργεια. Όταν τα έχουν απ' την άλλη και όλα, νομίζω ότι το αναφέρατε και προηγουμένως, ψάχνουν να βρουν διαφορετικούς τρόπους και διεξόδους. Έξω ας πούμε και η κοκαίνη που είναι ένα διαδικτυακό ουσιαστικό ναρκωτικό. Δηλαδή ψάχνουν να βρουν με έναν τρόπο ουσιαστικά ναι, αυτό που τους λείπει, που δεν είναι απαραίτητο να είναι υλικό, μπορεί να είναι και πνευματικό. Οπότε έρχονται μετά το σχολείο, ναι,
Ναι. Μέχρι το βράδυ? Όχι, συνήθως είναι τώρα κάνουμε την ομάδα, μετά πάλι θα κάνουμε, δεν είναι, απασχολούμε τα παιδιά, γιατί σας ξαναλέω, σκεφτείτε τώρα ότι είναι, πώς το λένε, είμαστε δύο μέλη του προσωπικού και έχουμε όλες αυτές τις ομάδες, δηλαδή έχουμε ξεχωριστές ομάδες των παιδιών, ξεχωριστές ομάδες της οικογένειας, οπότε κάθε εβδομάδα έχουμε από μία μέρα σε μία εξάρτηση, να το πω και έτσι, και τις Παρασκευές πηγαίνουμε στα σχολεία. Α, μάλιστα. Οπότε αυτό είναι, δηλαδή συνήθως τώρα τα παιδιά τα μεγαλύτερα που είναι στις εξαρτήσεις των ναρκωτικών και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη για πιο εντατική παρέμβαση, είναι δύο φορές την εβδομάδα, από δύο ώρες. Συνήθως δηλαδή κρατάνε γύρω στις δύο ώρες οι ομάδες. Α, δύο φορές την εβδομάδα, από δύο ώρες. Ναι, ανάλογα τώρα, ναι. Και είναι μετά το σχολείο. Οι γονείς προσπαθούμε να είναι, ας πούμε, των ναρκωτικών πάλι οι γονείς είναι κάθε εβδομάδα. Κυρίως. Που είναι τα πρόσωπα, τα παιδιά έφηβοι, ναι. Συζητάτε, τους δείχνετε κάποια πράγματα. Βέβαια, πρώτα ένα παιδί εκφράζει ένα θέμα που λέμε, αν είναι κάτι που τον απασχόλησε στο σχολείο το πρωί ή γενικά. Ναι, είτε στο σπίτι, με τους φίλους, είτε στη σχέση. Ότι, αυτό που σας είπα, που με ρωτήσατε και προηγουμένως, η καθημερινότητα φέρνει το θέμα για συζήτηση. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι, που έχουν πάρα πολλά θέματα να συζητήσουν. Και συνήθως, ξαναλέω, έχουν να κάνουν, είναι περισσότερο με αυτό που θα ορίζαμε ως κανονικότητα του έφηβου. Ναι. Δηλαδή που έχει να κάνει, ξαναλέω, με τις σχέσεις του, την εκπαίδευσή του, τις δραστηριότητές του. Κυρίως όμως έχει να κάνει πιο πολύ το αυτό με είναι τη μοναξιά του. Στην ομάδα πόσα άτομα έχετε? Αυτό πάλι είναι αρκετό μεγάλο το νούμερο. Τώρα είναι τα παιδιά, ας πούμε ότι κυμαίνονται από 8 άτομα. 8 άτομα μάλιστα, με 10-15. Για να μπορούν να δουλέψουν, ναι, και καλά τα παιδιά. Οι γονείς τώρα ξεπερνάνε το νούμερο και δυστυχώς να το αναφέρω. Εννοείται οι ενήλικοι, οι γονείς. Οι γονείς των παιδιών που έρχονται, ας πούμε, όπως σας είπα, που παρεμβαίνουμε σε αυτούς, ναι, οι γονείς είναι υπεράριθμοι, δυστυχώς, και του χώρου. Δηλαδή, είναι τόσο η πολύ. Η φιλοσοφία της ομάδας είναι ότι βοηθάει πολύ το παιδί όταν είναι και άλλα πρόσωπα που αντιμετωπίζουν ίδιο θέμα. Ακριβώς. Γι' αυτό τους κάνει ομάδα. Ακριβώς αυτός είναι ο σκοπός. Ανοίγονται εύκολα. Στην αρχή έρχονται όλα με δυσπιστία. Όλοι θα το κάναμε αυτό μέχρι να δουν λίγο, να καταλάβουν. Μετά όμως η αλήθεια είναι ότι τους αρέσει τόσο πολύ. Είναι πολύ, δένονται πάρα πολύ. Εγώ νιώθω ότι είναι σαν να τους δίνουμε ένα βήμα. Πρώτη φορά κάποιος τα ακούει. Γιατί όπως σας, ναι, είπα, είναι εκείνα τα παιδιά του τελευταίου του θρανίου. Δηλαδή είναι αυτά τα παιδιά που είναι και λίγο στοχοποιημένα στο σχολείο. Επειδή είπατε για το διαδίκτυο. Για το διαδίκτυο, τι συμβουλεύετε τους γονείς, όταν λένε ότι είναι όλη τη μέρα? Βέβαια, είπατε, δεν είναι το μηχάνημα, δεν είναι η οθόνη, δεν, άλλο πράγμα είναι. Ναι, γιατί αυτό, ξαναλέω, δηλαδή το διαδίκτυο μέσα σε όλα έχει κάνει κάποια καλά, να το πω έτσι. Δηλαδή, ας πούμε, έχει το proficiency, τώρα τα περισσότερα παιδιά έχουν πάρει, γιατί μιλάνε, βλέπουν βίντεο με τα αγγλικά. Γλώσσα, τα, ναι. Οπότε, μια στιγμή, ας πούμε, από εκεί που ήταν λίγο πιο. Λίγο πολύ τα αγγλικά τα μιλούν τώρα. Ναι, η αλήθεια, ναι, είναι, ναι, αυτό. Δηλαδή, ή θα διασκεδάσουν. Απλά συνήθως τώρα όταν. Όταν κάνουν αυτή την κατάχρηση, την παραπάνω ενασχόληση, σημαίνει ότι τώρα εκεί υπάρχει κάποιο θέμα που συνήθως αυτό που τα παιδιά κάνουν στο διαδίκτυο είναι αυτό που ουσιαστικά λείπει μέσα από το ίδιο τους το σπίτι. Αυτό συμβουλεύει τους γονείς, δηλαδή, όταν, ναι, δηλαδή, βλέπουν είναι ότι η πάρα πολύ ασχολείται. Να. Θέλω να πω ότι μέσα στο σπίτι δεν υπάρχει επικοινωνία όπως υπήρχε παλαιότερα. Ναι. Να σας πω ένα παράδειγμα, το διάβαζα, μου έκανε εμένα πάρα πολύ εντύπωση. Παλαιότερα, λέει, τα παιδιά του γυμνασίου κατήχαν γύρω στις 1500 λέξεις στο λεξιλόγιο τους. Ναι. Τώρα είναι γύρω στις 50-60. Τόσο κάτω, από το 1550. Ναι, ναι, είναι τεράστια διαφορά. Δεν μιλούνε, δεν εκφράζονται. Όχι, και εμείς όταν λέμε τι κάνετε, πώς είστε, λένε απλά ένα καλά. Δηλαδή, ναι, καλά, ναι, εντάξει. Αυτό είναι. Οπότε σε επαφή. Και εμείς πολλές φορές. Αυτό τώρα, φανταστείτε ότι για να το κάνει λίγο να έρθει σε επαφή με το συναίσθημά του, ακούγεται σε εμάς πάρα πολύ εύκολο, αλλά σε ένα σπίτι. Που μεγαλώσαμε σε ένα σχολείο που δεν υπήρχαν όλα αυτά, ούτε καν υπολογιστή. Μα και οπότε μέσα στο σπίτι, όταν οι γονείς είναι απασχολημένοι ο καθένας με τη δουλειά του, ότι η μάνα, ας πούμε, να σηκώσει τα βάρη και της οικογένειας και του σπιτιού, του νοικοκυριού, ποιος να μιλήσει, τι να κάνει. Ναι. Οπότε τα παιδιά καταφεύγουν σε αυτό τον τρόπο, ας πούμε, επικοινωνίας. Απλά έχουμε περάσει από το πλέον, δηλαδή εγώ αυτό παρατηρώ γιατί ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με το διαδίκτυο, από εκεί που είχε ξεκινήσει, ας πούμε, το gaming, που ήταν τα παιδιά κλασικοί, αυτοί που έχετε δει με τα ακουστικά, που είναι, ναι, τέλος, ναι, πάντων, ναι, και έπαιζαν, ναι, εκεί φανατικά, τώρα δυστυχώς περνάμε σε άλλες μορφές εξάρτησης, ναι, όπως ανέφερε, δηλαδή, και ο Μιχάλης Σκουλάς, που έχει να κάνει περισσότερο με το πορνογραφικό υλικό. Δεν μας κάνει πάρα πολύ εντύπωση πόσο εύκολη πρόσβαση έχουν τα παιδιά, που παλαιότερα τώρα τα περιοδικά που ηλικία, ξέρετε, ναι, τα έκρυβαν, ας πούμε, ένα σκάνδαλο. Ναι. Τώρα είναι όλα ανοιχτά.
Πατέρα Χαράλαμπε, επειδή ακούσαμε πολλά και συγκεκριμένα, μια οικογένεια που έχει πνευματικό, στην κατάσταση αυτή μπορεί να βοηθηθεί κατά τη γνώμη σας? Τι συμβουλή θα έδινε ο πνευματικός? Βεβαίως μπορεί να βοηθήσει. Είναι και αυτός ο τέτοιος καταιγισμός από την εικόνα του. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε πολύ ωραία η κυρία Παπαδάκη για το διαδίκτυο. Δεν πρέπει ούτε να το δαιμονοποιούμε, ούτε όμως και να το θεοποιούμε. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή σήμερα, θα πω έτσι μια λέξη, μπορεί να είναι και ακραία πάλι, αλλά τα παιδιά, αν δεν κρατούν στο χέρι τους ένα κινητό, νιώθουν ότι είναι γυμνά. Και από πολύ μικρή ηλικία. Δυστυχώς. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς αγωνείς, όλοι μας? Να έχει το παιδί μια λελογισμένη, θα έλεγα έτσι, χρήση. Δηλαδή οι γονείς να του μάθουν ένα μέτρο από μικρό, ενώ είναι ένα μέτρο, κάποια όρια. Και καλό είναι να ελέγχουν και τι βλέπουν. Σήμερα μπορούμε και με κάποιους τρόπους να βάλουμε κάποια φραγή, υπάρχουν επιστημονικοί, να το πω, τρόποι, ώστε το παιδί να μπορούμε να το ελέγξουμε τι βλέπει, πότε το βλέπει και πόση ώρα το βλέπει. Από εκεί και πέρα, που με ρωτήσατε σχετικά με το πνευματικό. Βεβαίως, ο πνευματικός θα παίξει πάντα το ρόλο να γεμίσει του παιδιού την ψυχή, αυτό που λείπει πολλές φορές. Θα επικαλεστώ πάλι αυτό που είπε η κυρία Παπαδάκη, ότι σήμερα τα παιδιά έχουν τα πάντα, αλλά πολλές φορές δεν έχουν τους γονείς τους δίπλα. Να το πούμε ξεκάθαρα. Είτε γιατί δουλεύουν και οι δύο και πρέπει να καταναλώσουν χρόνο, είτε και για άλλους λόγους. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε περιστατικά θλιβερά. Γι' αυτό λοιπόν ο πνευματικός θα δώσει στο παιδί καταρχήν να καταλάβει ότι πρέπει να έχει κάποιες αρχές, κάποιες αξίες. Πρώτα απ' όλα την αγάπη. Είπαμε προηγουμένως για κάποιο κενό. Υπάρχει το κενό στις ψυχές των παιδιών σήμερα. Υπάρχει. Δεν υπάρχει η αγάπη που υπήρχε ίσως παλαιότερα. Δηλαδή τα παιδιά σήμερα συναγωνίζονται και πολλές φορές, θα το πω έτσι, ομαδοποιούνται για να προστατευτούν τα ίδια, αλλά και για να επιτεθούν στα άλλα. Δηλαδή αυτό η επιθετικότητα που λέμε, που προέρχεται από τις εξαρτήσεις, μεταφέρεται σήμερα και βλέπουμε πόσα περιστατικά επιθετικότητας είτε σε σχολεία είτε και σε παρέες άλλες συμβαίνουν. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία έρχεται να πει, να το πω έτσι, ένα λόγο πνευματικό, να δημιουργήσει μια, θα πω τη λέξη, ένα πνευματικό αντίσωμα στην ψυχή των παιδιών, ώστε να μπορέσει να τα ξεπεράσει αυτό που είναι. Και να πούμε στο κάτω-κάτω της γραφής και στα παιδιά ότι οι πτώσεις, οι παρεκτροπές υπάρχουν. Και στον χώρο της Εκκλησίας η παράδοσή μας έχει, δόξα τω Θεώ, αρκετούς ασώτους, αλλά οι οποίοι όμως έφτασαν στην αγιότητα. Λοιπόν, και αν το παιδί πάθει κάτι, και αν μια στιγμή είτε από περιέργεια, είτε για άλλους λόγους, πάει προς αυτή την πλευρά, υπάρχει και η επιστροφή. Υπάρχει, να το πω έτσι, ο δρόμος που θα γυρίσει πίσω και πάντα η αγκαλιά, είτε του γονιού, είτε της εκκλησίας, είτε του σχολείου, είτε των δομών που εκπροσωπούν και ο κύριος Κουλάς και η κυρία Παπαδάκη, πάντα θα ανοιχθεί. Και να πω και κάτι, οι γονείς και όλοι μας που μπορεί να έχουμε κάποιο περιστατικό στο σπίτι μας, στην οικογένειά μας ή στο ευρύτερο, έτσι θα έλεγα, σύνολο, να εμπιστευτούμε αυτές τις δομές. Να μην διστάζουμε να πάμε. Σήμερα και σε μένα ήρθε η περίπτωση που κάποια μάνα ντρεπόταν να πάει. Λέει, πού θα πάω στο ΚΕΘΕΑ, λέει, να μου πούν το παιδί μου ότι είναι ναρκωμανής. Μα εκεί θα πας. Στον ειδικό. Ο ειδικός θα σου δείξει πέντε πράγματα. Εμείς οι υπόλοιποι βεβαίως θα συμβάλλουμε. Θα δείξουμε και στο παιδί τον δρόμο που πρέπει να βαδίσει, αλλά ο ειδικός θα βοηθήσει. Πρώτα το παιδί, αλλά και κατά δεύτερο ρόλο και το γονιό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκουλά, όχι έφηβοι, μετά τα 21, 22, έχετε πολλά πρόσωπα, είπατε, 60. Που έρχονται, 60. Η καθημερινότητά τους ποια είναι, εκεί με τι ασχολείστε, τι τους τονίζετε κυρίως στις ομάδες? Εξαρτάται στη δομή. Είπαμε στην εντατική δομή, στη θεραπευτική κοινότητα που είναι 24 ώρες. Έχει μια ιδιαίτερη λειτουργία, όπως είπε και η κυρία Παπαδάκη, στη δική μας την προσέγγιση συμμετέχει και ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος στη θεραπεία του. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν ατομικές συναντήσεις με το προσωπικό, μπορεί να υπάρχουν οικογενειακές συναντήσεις, δηλαδή μαζί με την οικογένεια. Καλείται και την οικογένεια. Ναι, βεβαίως. Μπορεί να κάνουν ξεχωριστές συνεδρίες οι γονείς, οι συγγενείς, οι σύντροφοι, όποιοι, ακόμα και εργοδότες που μπορεί να έρθουν, που ενδιαφέρονται για έναν άλλο. Να μην υπάρχει κανείς άλλος. Ναι. Ένα άλλο όμως κομμάτι είναι το μεταξύ, η δουλειά που γίνεται μέσα στην ομάδα, όπου και εκείνοι συμμετέχουν στη θεραπεία μεταξύ τους.
Γιατί κακά τα ψέματα, η εμπειρία των ίδιων, όπως και το προσωπικό παράδειγμα στη μάχη που δίνει ο καθένας, είναι ίσως ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα για να αντέξεις τον αγώνα που χρειάζεται. Γιατί είπε ο πατήρ Χαράλαμπος ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος, αλλά γίνεται. Γίνεται αυτό και δυστυχώς το στίγμα ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα παρά το ίδιο το, ο αγώνας. Πολλές φορές χάνεται πάρα πολύ χρόνο. Αυτό φταίει η κοινωνία για το στίγμα. Ναι, χάνεται πάρα πολύ χρόνο και από την οικογένεια, ακόμα και σε πολύ πρώιμη φάση, αλλά και σε οικογένειες που θα σε εξέπλητε. Δεν το περίμενε. Πόσο φοβάται κανείς το στίγμα. Ναι. Μπορεί να είμαστε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε πριν 15-20 χρόνια, αλλά δεν πάβει ακόμα να υπάρχει αυτό ο μύθος. Και αυτό ήθελα εγώ να τονίσω σήμερα, ότι αυτό το ταμπού, επειδή αποκλείεται, δεν υπάρχει περίπτωση καμία οικογένεια να μην συναντήσει κάποια στιγμή το παιδί της, ο έφηβος, να μην πειραματιστεί, να μην μπει, να μην... Α, όλοι θα πειραματιστούν. Αποκλείεται. Αποκλείεται. Μα, αφού πια μη είπαμε το κινητό ότι μέσα στο σπίτι σας μπορεί να μπει, ενώ νομίζετε ότι είναι όλα εξασφαλισμένα, υπάρχει το dark net που λέμε, το σκοτεινό διαδίκτυο, ότι μπορούν να μπουν απίστευτα πράγματα μέσα από το κινητό. Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει σε επαφή ένας δικός μας άνθρωπος κάποια στιγμή και να πειραματιστεί με τις εξαρτήσεις. Το ζήτημα είναι πώς απαντά. Ναι, πώς απαντά. Εσείς τι αξίες τους τονίζετε κυρίως, αν σας ρωτήσω, τι τους τονίζετε να προσέχουν ή για τη ζωή, τι τους λέτε? Κοιτάξτε, εδώ είναι το αυτονόητο, αλλά το αυτονόητο είναι και το ζητούμενο. Δηλαδή η υπευθυνότητα, υπευθυνότητα, η αλληλεγγύη. Την υγεία φαντάζομαι, γιατί και το σώμα. Ναι, η εξέλιξη, η δημιουργικότητα, όλα αυτά τα αυτονόητα που μπορούν να προάγουν τη ζωή του καθενός μας. Μόνο αυτά τα παιδιά, αρκετοί από αυτούς έχουν χάσει πάρα πολύ χρόνο. Δεν είναι ότι υπάρχει καιρό, θέμα στην εφηβεία, ίσα-ίσα που θεωρώ ότι είδα πάρα πολλούς έξυπνους έως πολύ έξυπνους. Πολύ εφηβείς είναι αυτοί, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και ξέρετε, γιατί καμιά φορά είναι αυτό που λέει και ο λαός, ότι το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Ότι θεωρώ ότι είμαι πολύ ικανός και έξυπνος για να μπορώ να τα απεξέλθω και να μην παγιδευτώ. Ναι. Αλλά δυστυχώς όμως, αυτό που είναι το κρισιμότερο είναι το σχετίζεστε. Το να παίρνεις χαρά μέσα από την σχέση σου με τον άλλο. Ναι. Διότι αυτό που τίνουμε λίγο σήμερα να ψυχολογικοποιούμε τα πάντα. Βρες τη λύση μέσα σου, ψάξε μόνος σου, αυτογνωσία. Αλλά πρέπει να σχετιστεί με τον άλλο. Ναι, αλλά όλο αυτό γίνεται μέσα από τη σχέση. Ναι, το ένα, αλλά μέσα από τη σχέση με τον άλλο. Ο άλλος είναι και ο εκπαιδευτής σου και η αλήθεια σου και εσύ γι' αυτό. Ναι. Αυτό είναι που εκείνη η εκπαίδευση του εγώ εν δράση, είναι στην ουσία η ουσία της θεραπείας στο ΚΕΘΕΑ. Στην ομάδα, κύριε Σκουλά, ανοίγονται οι μεγάλοι? Ανοίγονται τόσο πολύ που το τι έχουμε ακούσει, η αλήθεια του Θεού. Και αυτό θέλει μια προσοχή, δηλαδή, φαντάζομαι, τον εκπαιδευτή. Δηλαδή, ανοίγονται μένα. Και στο ατομικό και στις ομάδες. Όταν ξεκλειδώσει και ο άνθρωπος εμπιστευτεί. Κοιτάξτε, στη βάση του παγόβουνου που έλειπε και η κυρία Παπαδάκη είναι ο πόνος. Υπάρχει κάποιος πόνος εκεί. Δεν είναι από, από τη στιγμή που εγκατασταθεί η εξάρτηση, αλλά και πριν. Διότι για να δείτε πόσο πολυπαραγωγικό και πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι, από πού μπορεί να μπει κανένας. Να σας πω, μας έλεγε ένας Ολλανδός καθηγητής, ότι την ίδια ώρα που στην Καλκούτα, ας πούμε, μπορεί σε ένα δωμάτιο 7-8 τετραγωνικών, 10 άτομα να είναι εκεί, κάποιος να κάνει χρήση για να νιώσει λίγο ατομικότητα, ένα αέρα να φύγει από αυτό που του συμβαίνει εκεί. Την ίδια ώρα, σε ένα υπερπολιτελή βίλα, ας πούμε, 500 τετραγωνικό, κάποιος μπορεί να πίνει για να αντέξει τη μοναξιά που έχει. Ναι, ο ένας για την μοναξιά. Δηλαδή και ο πλούτος δεν φέρνει αναγκαστικά τη χαρά. Αλλά και τα πάθη φέρνουν μόνο προβλήματα. Ακριβώς. Είναι όμως άλλος ο δρόμος. Ο ένας, άλλος, ο άλλος. Στο τέλος όμως είναι συναντιούνται μάλλον ή ο θάνατος, ο ψυχικός θάνατος πρώτα, ο κοινωνικός, ο ψυχικός και στο τέλος ακόμα και ο βιολογικός. Θέλω να μείνω όμως στο θετικό, ότι η θεραπεία υπάρχει, το στίγμα δεν πρέπει να αναστέλει πολλές οικογένειες και στην έγκαιρη παρέμβαση. Γρήγορα στην εφηβεία, το καλύτερο είναι γρήγορα. Και επειδή τα βλέπετε και πρακτικά, έχετε δει και περιπτώσεις πάρα πολλές που θεραπεύτηκαν πλήρως και ξαναγύρισαν στην κοινωνία. Έχουμε, τι να σας πω, ότι έχουμε πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι πλέον γονείς και παππούδες. Α, μάλιστα, αυτό είναι το ελπιδοφόρο. Επαγγελματίες, βέβαια γνωρίζετε ότι
δεν είναι και εύκολο ο καθένας να διαφημίζει το όχι, όχι, ιστορία του. Εμείς το λέμε κοινωνικά το, μέσα από την, ως κοινωνία. Όλοι ξέρουμε ανθρώπους πλέον που είναι καλά. Πολύ καλό είναι αυτό. Ενώ μπήκανε σε αυτό το χώρο, τελικά στη ζωή δημιούργησαν και εξελίχθηκαν. Στη δική μας την προσέγγιση, για να καταλάβετε, είμαστε 70 άτομα προσωπικό πέρα. Ναι. Οι 12 είναι απόφοιτοι του προγράμματος. Μάλιστα, μάλιστα. Έγιναν και υπεύθυνοι μετά στο πρόγραμμα. Που σπούδασαν ή κάτι, ή είναι ως ειδικοί θεραπευτές. Έχουμε 2-3 λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, στο σχολείο, τα παιδιά αυτά που έρχονται σε εσάς, δέχονται αυτό που λέμε η λέξη bullying από τους συμμαθητές τους, το ξεπερνούν ή αυτά είναι που δημιουργούν το bullying για να κρύψουν κάποια πράγματα. Αυτό είναι τώρα ένα τεράστιο διαφορετικό βέβαια θέμα, γιατί ισχύει, υπάρχει αυτή, το bullying πάλι είναι ίσως, αν με επιτρέπετε, και μία λέξη λίγο trend που λένε και τα παιδιά, δηλαδή μια στιγμή πολύ χρησιμοποιείται. Γιατί υπάρχει μια αρκετά κακοποιητική συμπεριφορά που κρύβεται πίσω από αυτό. Δηλαδή, συνήθως είναι αυτό που είπατε ακριβώς. Τα παιδιά που κάνουν αυτό τον εκφοβισμό είναι τα ίδια που τον είχαν υποστεί πρώτα. Α, τον είχαν υποστεί γι' αυτό και το κάνουν. Μάλιστα. Και αυτό τώρα μπορεί να είναι ακόμα και μέσα από το σπίτι. Δηλαδή, μια πίεση που μπορεί να ασχεί, ας πούμε, η μητέρα. Ακριβώς, το μεταφέρει το παιδί στον ομότιμο, γιατί θεωρεί ότι εκεί μπορεί να το κάνει. Ναι, ναι. Μάλιστα, αυτό ήθελα να ρωτήσω πριν κλείσουμε, γιατί είναι σημαντικό, γιατί κάποιος μπορεί να πει. Πάρα πολλοί εκπαιδευτικοί παραπονιούνται. Τα σχολεία σήμερα είναι ανυπόφορη κατάσταση σε σχέση με αυτό που ήταν πριν 30. Το λένε πολλοί εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας. Ισχύει αυτό που λέτε. Ναι, στο πανεπιστήμιο δεν το βλέπουμε τόσο, γιατί είναι τριτοβάθμια, ακαδημαϊκός, είναι λίγο εξειδικευμένος χώρος. Αλλά τα σχολεία λένε ότι είναι πολύ, πολύ πιο δύσκολη η κατάσταση σήμερα με αυτή που ήταν πριν 20-22 χρόνια. Ναι, η αλήθεια είναι εμείς το παρατηρούμε αυτό όταν μπαίνουμε στα σχολεία. Και οι φοιτητές. Ας πούμε ότι πλήττονται από αυτό το θέμα, απλά σε ένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή υπάρχει πολύ μοναξιά στους φοιτητές. Α, εκεί βγαίνει σε μοναξιά, στον ακαδημαϊκό. Ναι. Ναι, γιατί έμαθαν να κλείνονται στον εαυτό τους. Δεν... Το τονίζετε καλά, γιατί και οι φοιτητές είναι 18 χρονών, εσείς είστε μέχρι 21. Ναι, αφορά εσάς. Ναι. Τα περισσότερα δηλαδή, παιδιά που εξυπηρετούμε τώρα στην εξάρτηση, στην ασχόληση από το διαδίκτυο, είναι περισσότεροι φοιτητές. Ναι. Τα μικρά δεν τα κρατάμε κυρίως. Θα πρέπει να κλείσουμε, πατέρα Χαράλαμπε, να κλείσουμε ένα τελευταίο λόγο δικό σας, πατρικό. Εγώ απλά ήθελα να πω από την πλευρά μου ότι είδαμε και συγκεκριμένα τι είναι το πάθος, πώς τα πάθη που μπορούν να οδηγήσουν, αλλά υπάρχει όμως και η ελπίδα και η εξέλιξη μετά η δημιουργία. Να πείτε κάτι τελευταίο ως πατέρας. Από αυτό θα σταματήσω που είπατε ότι. Ό,τι και να μας συμβεί, ποτέ να μην χάσουμε την ελπίδα μας και την πίστη μας. Θα πω έτσι μια συμβολική εικόνα. Πίσω από τις Αγίες Τράπεζες όλων των ναών είναι ο Χριστός μας σταυρωμένος με ανοιχτά τα χέρια του, την αγκαλιά του. Αυτή η αγκαλιά είναι ανοιχτή της Εκκλησίας πάντοτε. Για τα παιδιά, για τους γονείς. Να έρθουν στον Χριστό, θα βρουν αυτό που ενδεχομένως τους λείπει, που είπαμε προηγουμένως το κενό. Και πάνω απ' όλα να έχουν αγάπη στον εαυτό τους, να εμπιστευτούν τις δυνατότητές τους. Και από εκεί και πέρα όλα διορθώνονται ό,τι και αν συμβεί. Όλα διορθώνονται ό,τι και αν συμβεί. Και τόσο, θα πει κάποιος, είναι τόσο τραγικό και αυτό ακόμα έχει την ελπίδα. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λειτουργείτε, να πούμε κάτι για τις ώρες λειτουργίας, έτσι πρακτικό. Πότε οι ώρες λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ. Εμείς συνήθως είμαστε 9-5 το ωράριο, Δευτέρα με Παρασκευή. Δευτέρα με Παρασκευή. Ναι, ένα τηλέφωνο μας πείτε, να το πω. 281-033-1034. Στο διαδίκτυο, βέβαια, τώρα που λέγαμε, που είπαμε ότι κάνει και τα κλάτ, μπορεί κάποιος κάλλιστα να το ψάξει. Μονάδα Εφήβων Ηράκλειο να γράφει εξαρτήσεις, θα το βγάζει τη μονάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή δύναμη στην προσφορά και στον αγώνα σας. Είναι σίγουρο και να ευχηθούμε να είναι όσο λιγότερο. Σωστά. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και να μειώνονται τα άτομα. Να μειώνονται και όχι να αυξάνονται. Βέβαια, βέβαια. Με αυτό να κλείσουμε. Κυρία Παπαδάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Σκουλά, θερμές ευχαριστίες. Πατέρα Χαράλαμπε. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για τους νέους και τις εξαρτήσεις. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς, την Κρήτη TV. Και τον Ορθόδοξο Λόγο, χαίρετε.